καλώς ήρθατε κατά τσάκαλο καταπληκτικό φετσικό περίχο πιπίνο καψούριδες! Ζουμπουσάδες, ζουμπουσίτσες και ζουμπουσάκια, αθλητήροι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια για να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας και γενικότερα να κάνουμε μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμπουσάδα! Όχι έτσι ρε ρεάλ. Α, όλα και όλα. Πριν πω οτιδήποτε. Κορεάλ είμαι, το ξέρετε οι παλιά ακροατές, χρόνια. Χρόνια. Αλλά όχι με πέναλτι γαβρικό. Σε παρακαλώ πολύ. Όλα και όλα. Έπαιζε βέβαια με την ομάδα μου στην Ιταλία, αλλά δεν έχει σημασία. Χάρηκα που πέρασε η Γιουβέντους, οκ. Okay, αλλά όχι. Χάρηκα που πέρασε η Ρεάλ, αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι. Έτσι δεν θέλω. Άξε να περάσει Γιουβέντους. Δηλαδή, αυτό το πέναλτι ήταν τόσο Γιαννακόπουλος. Αυτό το πέναλτι ήταν τόσο Τζόρτζεβιτς. Ήταν τόσο Αλεξανδρής κυρίως. Που νιώθω ότι με ακουμπάει ο αμυντικός και βουτάω. Πριν καν γίνει, σχεδόν πριν καν γίνει η επαφή, έτσι. Όχι έτσι, ρε παιδιά. Όχι έτσι. Κάπου διάβασα ο Κομίνη σφύριζε, λέει. Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Ή τι περιμένεις, λέει, από μάτς που η κατάληξη στο γήπεδο είναι μπέου. Περιμένεις, λέει, από μάτς μπέου να γίνει. Όχι έτσι, παιδιά. Αυτό ήταν στεγνό καθάρισμα. Κρίμα για τον τεράστιο Μπουφόν. Κρίμα για τον τεράστιο Μπουφόν. Δεν είναι. Δεν άξιζε τέτοιο φινάλε. Γιατί αυτό ήταν το φινάλε στην ουσία. Στο Champions League που το έχει υπηρετήσει χρόνια. Και νομίζω δεν το έχει πάρει ποτέ. Δεν το έχει πάρει ποτέ ο Μπουφόν το Champions League. Βέβαια, πριν φτάσουμε σε αυτή τη φάση στο σπροξηματάκι, γίνεται μια σέντρα πάλι, ένα τεράστιο άλμα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που είχε και στο τέλος και τα άντερα να το βάλει. Έτσι, γιατί εκεί φαντάζομαι να το χάσει, τον περνάνε πριν ο Κορδέλα. Τέλος πάντων, αυτά είναι δευτερευούσης σημασίας που μας λέγανε στο σχολείο. Μέχρι τις 2 πήγε η εκδίκαση. Με μία λέξη νομίζω μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το οποίο έγινε χθες, το απόλυτο ξεβράκωμα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω πιο soft λέξη, τι να πω, ξεγύμνωμα, ότι εξετέθησαν. Δεν γεμίζει το στόμα σου, ρε. Ρε κι όσοι, το ίδιο να πω, εκτέθηκε η ΑΕΚ, εξετέθησαν οι νομικοί της αντιπάλου ομάδος, εξετέθησαν. Κι άλλο από ξεβρακώθηκαν η λέξη. Βρακή από μόνη της, φίλε. Έχει τόση δύναμη να πούμε. Έχει τόσο όθηση. Το Β, το Ρ, το Κ μαζί. Βρακή! Κι άμα βάλεις και το ξε μπροστά, που το ξε πάντα δίνει μια ένταση, ρε παιδί μου. Λέω, ας ξεκολώθηκε στο φαΐ. Δεν γεμίζει το στόμα σου, ρε φίλε. Τι ωραία, τι. Πόσο γεμάτη μπορεί να είναι η ελληνική γλώσσα. Μια λέξη. Ξεβράκωμα, φίλε. Τι να πω τώρα δηλαδή. Ε? Και ό,τι έχει μπροστά το ξε, ξεφτυλίστηκε ο άλλος. Τελείωσε. Τελείωσε. Γιατί δεν ήθελες, κυρία ΑΕΚ, να δείξουμε το βιντεάκι. Πρόσεξε τώρα, απλή λογική. Ούτε νομικοί είμαστε, ούτε θα πιάσουμε τώρα το δίκαιο και τους κανόνες και τους νόμους να το παίξουμε πολύξεροι σε καμία περίπτωση. Αν εμένα, Χρήστο Κιώση, και γενικά φίλες και φίλοι εκεί πέρα έξω, με δικαιώνει το βίντεο, όχι απλά θα κάνω τα πάντα για να το δείξω. Θα το κάνω σημαία μου το βίντεο. Ό,τι έλεγα και για τον ψευτοθεατρινισμό του Γκαρθία, του προπονητή του Γαύρου. Παρεπιπτόντως, ένα 200 κόστιζε ηθοποιούκλα, 4 εκατοστάρικα το έδωσε εδώ. Δηλαδή, κόψω χρονιά αυτός που πήραν τώρα, ο Μάρτινς, έτσι, που ήρθε με κόκκινη γραβάτα. Αχ, τι ωραία. Τα αγόρι μου. Από νωρίς και έχεις το γλύψιμο. Και λέω λοιπόν, αν εμένα με αθωώνει το βίντεο, δεν υπάρχει περίπτωση να θα κινήσω γη και ουρανό. Χθες λοιπόν, μόλις ξεκινάει η εκδίκαση, τι βρήκε να πει η ΑΕΚ, αφού δεν έχει χρησιμοποιηθεί, λέει, το βίντεο πρωτόδικα. Υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι απαγορεύεται δεύτερο βαθμό να χρησιμοποιείς το βιντεάκι. Τι είναι αυτά, ρε. Α, δεν τρέπεστε λίγο, ρε.
Και σας βλέπουνε, βρε, σας ακούνε. Το καταλαβαίνετε ότι εκτίδεστε. Ρε, μην ξεφτιλίζεστε έτσι, δηλαδή. Όχι, λέει, υπάρχει ένα... μια υποσημείωση στον νόμο που λέει ότι αφού δεν πρωτόδικα... Δεν κάνει, λέει, να το δούμε. Τι δεν κάνει. Έλα εδώ, ψ, παιδιά, τι μας νοιάζει. Βάλτε το βίντεο να δείτε, ρε, που οι παίχτες μας κλαίνε μέσα. Που οδύρονται, που ένας κάνει εμετό από το φόβο. Που άλλος λιποθυμάει από την τρομοκρατία. Που άλλος ορίεται, παίρνει τη μάνα του και κλαίει στο τηλέφωνο και λέει «Μάνα, πήρα να σου πω ότι πεθαίνω σήμερα εδώ στον κήπο». Τέτοιες εικόνες περιμέναμε, τρομοκρατία, τι περιμένεις δηλαδή. Εσύ, Χρήστο, δηλαδή, τι φαντάζεσαι ότι θα έκανε κάποιος που είναι τρομοκρατημένος. Να τρέμουν, να κλαίνε, να είναι αγκαλιασμένοι. Να φωνάζουν «Οιμέ, φεφ, παπέ, ουί». Και να τραγουδάνε όλοι μαζί «Η ζωή». Η ζωή εδώ τελειώνει. Εσεβήνει το καντήλι μου. Ο οικοδόμος βγάζει selfie, γιατί είναι μια στιγμή αυτή η τρομοκρατία, πρέπει να αποτυπωθεί, φίλε. Βγάζει selfie. Τσικ. Πάλι καλά που δεν έκανε χυλάκια, duck face. Πώς κάνουν οι μοντέλες που σου βρουν τα χυλάκια, τουρλώνουν λίγο τον ποπό, βγάζουν λίγο βυζί και βγάζουν selfie. Ο Ξυλόπουλος βγάζει selfie, ο άλλος ο αμυντικός ο Τζανετόπουλος, που το λένε, πήρε την καφεδιά του, τρομοκρατημένος πάντα, έτσι. Δηλαδή είμαι τρομοκρατημένος με ένα «Α, σε παρακαλώ πολύ». Ένα καφεδάκι το βράδυ, άμα δεν το πιω, να στανιάρω, να έρθω στα ίσια μου, δεν μπορώ, πρέπει να έρθω στα γράδα μου. Ο Μπάγεβιτς, χαμογελαστός, βολτάρει στα ποτητήρια. Το ίδιο και ο Τσιντότας, μιλάνε, γελάνε, οι παίκτες μεταξύ τους. Λένε ιστοριούλες, δίνουν μπατσάκια στα μαγουλάκια, κάνουν χαβαλέ. Αναμεταξύ τονε. Οι Βραζιλιάνοι μεταξύ τους λένε λογάκια, τι ωραία, πού θα πας, θα πας το καλοκαίρι, άσε ρε μάλα, θα έρθει η πεθερά, όχι ρε, πόσο καιρό, πόσο καιρό, θα έρθει από τη Βραζιλία, δεν θα κάτσει κανένα τρίμηνο να την πάω τη φώκια στις νέες φώκες, ε, θα πάρε μάλα, τέτοιο πράγμα, λέει τώρα ξέρω εγώ, Πρίγιοβιτς ας πούμε με τον, πες ένα Βραζιλιάνο τσάκρα, ξέρω εγώ, τον Εστερχάζη, που ήταν Ούγγρος, δεν ήταν και Βραζιλιάνος. Πέρα από το ότι καταραίει λοιπόν σαν χάρτινο πυργάκι, σαν πύργος από άμμο που φτιάχνει δίχρονο παιδάκι στη Βουρβουρού Χαλκιδικής καλοκαίρι, απογευματάκι εκεί που έχει φύγει ο κόσμος και σουρουπώνει, καταραίει το πρώτο σκέλος, ότι δεν βγήκαμε γιατί τρομοκρατηθήκαμε, καταραίει όμως και το δεύτερο σκέλος, τώρα θα τους πω τους χορηγούς, άσε με να βγάλω αυτό που έχω από χθες. Τρεις ώρα δεν είχαμε κοιμηθεί, περιμέναμε μέχρι δύο η ώρα πήγε. Καταραίει, εξών συνετέθη, που λένε και, πω, πω φίλε, μπορώ να βγω να λιποθυμίσω, να βγω έξω λίγο να λιποθυμίσω. Καταραίει λοιπόν, έτσι, πάρα πολύ απλά, και το ότι δεν τους είπε ποτέ ο Κομίνης να βγουν να παίξουν. Διότι το βίντεο δείχνει πεντακάθαρα τον Κομίνη να βάζει τη σφυρίχτα στο στόμα, να σφυρίζει δυο φορές και να δείχνει «πάμε να παίξουμε». Και περνούν από μπροστά του οι δικοί μας παίκτες και πάνε να παίξουν. Και εμφανίζεται το αγόρι με τους δύο σβέρκους, ο πρώην center forward της ΑΕΚ, ο κύριος Βασίλης Δημητριάδης, και ανεμίζει τα χέρια σαν να πνίγεται στα βαθιά πέλαγα. Αποκλείεται εμείς όχι. Παιδιά, πώς είναι αυτός που περνάει? Θυμάστε τον Ντόμ Χάνκ στον Ναυαγό που περνούσε το παπόρι και δεν τον έβλεπε? Και έκανε τα χέρια έτσι. Ακριβώς έτσι έκανε ο Δημητριάδης. Δεν είχε βέβαια καμιά μπάλα βόλεϊ να μιλήσει. Γιατί ο Τόμ Χάνκ στον Ναυαγό μιλούσε με την μπάλα βόλεϊ, φίλε. Απίστευτο. Και όχι μόνο αυτό, για να καταλάβετε τι είναι η γυναίκα. Τι είναι το θηλυκό. Γιατί η μπάλα είναι γένος θηλυκού, δεν λέμε. Δεν είναι στρογγυλή θεά. Έτσι δεν είναι. Στρογγυλή θεά. Την είχε βάλει δίπλα, μέχρι και κρεβατομουρμούρα είχε από την μπάλα. Του έκανε μαγκές και αυτά. Και γιατί. Και πόσο καιρό έχει να έρθει η μάνα μου στο νησί. Και τι είναι αυτά, αχαήρευτο όλη μέρα μπάνια και δεν βγαίνεις και όλο μπάλα βλέπεις. Του λέγε, έλεγε η μπάλα. Και κάποια στιγμή φορτώνει και την κλωτσάει. Δηλαδή υπάρχει συζυγικός καυγάς, κατάφερε φίλε να τσακωθεί και με την μπάλα.
Του βγάλει την ψυχή συνέχεια. Μυρ, με την κρίνια. Λέμε τώρα. Ξαναγυρίζω λοιπόν στα δικά μας, γιατί ξέφυγα στο λασπόδρομο και πάλι, και λέω ότι ανεμίζει τις χερούκλες ο Δημητριάδης, όχι με τίποτα, δεν αποκλείεται, δεν βγαίνουμε κτλ. Λέω λοιπόν ότι αν ο κύριος Κουτέρης, που έχει την ευκαιρία να τον γράψει η ιστορία, διότι μετά από πάρα πολλά χρόνια επιτέλους ένας δικαστής δεν κόλωσε, ένας δικαστής δεν δίλιασε, ένας δικαστής δεν έβαλε την ουρά στα σκέλια, δεν υπέκυψε στις όποιες πιέσεις, στο όποιο bullying που επιχειρήθηκε πάλι μέσα από τα μέσα που έχουν ξεσκίσει κάθε έννοια δικαίου. Εμφανίζεται αυτή η Ρίζου, η δικηγόρος της ΑΕΚ. Δεν σας έχουμε, λέει, καμία εμπιστοσύνη και δεν θέλουμε να δικάσετε. Μπα, δεν σου άρεσε, τι ήθελες? Τι ήθελες, το Μαρινάκι, ήθελες τον Αλαφούζο, ήθελες τον Μελισανίδη? Πες μας, τι ήθελες, τι σας άρεσε, τι θα σας άρεσε εσάς? Και δεν γουστάρατε το Σκουτέρι. Ο οποίος Σκουτέρις τι είπε? Δεν θα επιτρέψω να αδικηθεί κανένας. Θα τα δούμε όλα. Ξαναλέω, πρέπει να ληφθεί σοβαρότατα υπόψη το βίντεο. Ξέρω ότι σοκάρονται πολλοί που οι κάμερες στο γήπεδο της Τούμπας ήταν ανοιχτές. Δεν συνηθίζεται σε κάτι άλλα γήπεδα που πέφτουν κάτι φάπες, να πούμε, για μεγιά το κούρεμα. Αλίμονο δηλαδή, για άμα να σου τυράξω λίγο το πέτο. Ετέ πιτηρίδα, που έχουμε πει κι άλλες φορές, το μόνο φάρμακο για την πιτηρίδα είναι τα λευκά σακάκια. Τέλος, δεν υπάρχει καλύτερη λύση. Και τα λευκά που κάμισα. Πέφτει, το βλέπει κανένας, κανένας. Άμα φοράς μαύρο μπλουζάκι, μαύρο σακάκι, εκτίθεσαι, φίλε. Είναι σαν ενώσε τις τελίτσες στη ζωή του παιδιού, θυμάσαι, με το περιοδικό. Δεν υπάρχει. Όπως και το μόνο πράγμα που μπορεί να σταματήσει το πέσιμο των μαλλιών είναι το πάτωμα. Άμα αποφασίσεις να εγκαταλείψει το μαλλί, τελείωσε. Και λέω λοιπόν, εδώ είναι ανοιχτές οι κάμερες. Συγγνώμη, αλλά είμαστε νομοταγείς. Συμπαθάτε μας, αλλά λειτουργεί. Όπως λειτουργεί ο παπάς όλη τη μεγάλη εβδομάδα, έτσι λειτουργεί όλο το διάστημα το κλειστό κύκλωμα της κάμερας. Τι σκοπό έχει, αν όχι σε τέτοιες περιπτώσεις, να γίνει χρήση του υλικού που έχουν καταγράψει οι κάμερες? Υπάρχει πιο αδιάψευτος μάρτυρας? Σκεφτείτε να μην υπήρχαν οι κάμερες. Δεν πάνε να βγουν 10 δικοί μας. 10. Ο φροντιστής, ο γυμναστής, ο μεταφραστής, ο έτσι ο αλλιώς από τον ΠΑΟΚ. Να βγουν και να λέγανε, παιδιά, αλήθεια σας λέμε. Γελούσαν οι παίχτες. Σιγά με τους πίστευε. Αυτός που δεν ήθελε να πιστέψει. Σιγά. Δεν πάνε να έρθουν 100 μάρτυρες. Του λέει, αυτοί περιγράφουν αυτό που θέλουν. Θα βγαίνουν και εξής να λέγανε, εμείς πραγματικά είχαμε κάνει τσιγκλιπιπί. Είχε φτάσει στους 100 στην κάλτσα, αλλά επειδή είναι μαύρη η κάλτσα μας δεν φάνηκε. Αν ήταν λευκή θα ήταν σαν υδροηλεκτρικός χάρτης της Μολδαβίας. Και μετά βγάλε, πάρ το αυγό και κούρευτο και κάρτο και περμανάντ και βάλ του και ποστής, φίλε. Σαν αυτό που έχει φορέσει ο Πέρσι Ολιβάρης και εμφανίστηκε στην προπόνηση και τον άδικηλος Αναστασιάδης και του λέει, είναι αυτό παλιγάρι μου, μπορείς το μαλλί σου. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Πεθαμένο. Είναι ποστής, μίστερ. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση γιατί πάλι θα βγω στο χωματόδρομο. Εδώ όμως υπάρχει το βίντεο, ρε παιδιά. Ξεμπροστιάστηκαν, ξεβρακώθηκαν πανελληνίως εχθές. Και προσπαθούν τώρα πώς θα το συμμαζέψουν. Καταλάβατε γιατί δεν ήθελε η ΑΕΚ να δικάσει ο Σκουτέρης? Γιατί τόσα χρόνια είχαν μάθει αλλιώς. Όπως αλλιώς έγινε και εχθές. Με τον άλλο χιλιοευνοημένο. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Super League με εσκεμμένη μία παρτία για να μην πέσει ο Βάζελος. Όχι απλά η λαροτραγωδία. Όχι απλά ένα κωμικό σκηνικό γελίο που οι κλόουν σκίζουν τα ρούχα τους, πετάνε τα φαρδιά παπούτσια τους και κάνουν γιάχμα τις κόκκινες μύτες, γιατί λένε, παιδιά, συγγνώμη, σαν συνάδελφοι μιλάμε, μας ξεπερνάει αυτό, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, καλέστε αυτούς στα παιδικά πάρτι. Εμείς τι να κάνουμε πια? Τι αστεία, πόσα μαντήλια να βγάλουμε από τα καπέλα? Εδώ οι άνθρωποι έχουν γεννήσει ό,τι υπάρχει σε λαμογιά.
για να σωθεί αυτός που χρωστάει ακόμα και στα αγάλματα που υπάρχουν στη χώρα. Σ' όποιο μιλάει, ελληνικά, βραζιλιάνικα, πορτογαλικά, ιταλικά, γαλλικά, σουαχίλι, κινέζικα, αλαμπουρνέζικα, επίσης μια πολύ ωραία λέξη που έχει πεθάνει δεκαετία 80. Αλαμπουρνέζικα. Πού είναι αυτή η χώρα, ποια είναι η πρωτεύουσα? Αφού είδαν ότι δεν βγαίνουν πάλι τα κουκιά, αναβολή λέει και τα λοιπά. Άλλο, άλλο πράγμα, άλλη πάλι αυτή η ιστορία. Τι να πρωτοπιάζεις και τι να πρωτοπείς. Και τι χιούμορ να κάνουμε ρε παιδιά, δηλαδή είναι από μόνο του, είναι αστείο όλο αυτό το σκηνικό. Το ανέβαλαν το δούσου χθες, δεν έβγαιναν τα κουκιά. Για να σώσουν τον Παναθηναϊκό, κάποιοι έχασαν τον δρόμο τους, κάποιοι δεν πήγαν. Άλλος είχε βροχοκύλι, άλλος ήθελε να δει Νίλς Χόλγκερσον, άλλος φρουφρού και οξυλουργός, άλλος έπαθε πλατυποδία, άλλος τον έπιασε κόψιμο. Γενικά μπορείς να βρεις διάφορους λόγους. Βαριόμουν, δεν γούσταρα, δεν γουστάρω τις φάτσες σας κτλ. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν, που μηχανεύονται διάφορους τρόπους, διάφορες λαμογές, διάφορες απάτες, η ΑΕΚ που μία φορά με τον Ντέμι μπήκε στο 44 για να σβηστούν καμιά 150 εκατομμύρια και ξανά μετά, αφού της χαριστήκανε τα χρέη, μπήκε και στο 44 μετά από μόλις λίγα χρόνια. Αφού πιστόλιασαν να πούμε το δημόσιο και όλο τον κόσμο, ξαναμπαίνουν στο 44 το 13, πέφτουν στη πιο χαμηλά, δεν γίνεται για μια ομάδα, μουτζούρα, αυτό που δεν δέχτηκε να κάνει ο δικός μας περήφανος πόντιος, να μπει μουτζούρα, να μπει λεκές στην ιστορία της ομάδας, αν κάποιοι έχουν αξιοπρέπεια, αν κάποιοι έχουν περηφάνεια, δεν το δέχονται αυτό, δεν το δέχονται. Ξαναμπαίνει η ΑΕΚ λοιπόν στο 14 και έτσι πρέπει να την ονομάζουμε, ΑΕΚ 14. Αυτός είναι, ΑΕΚ 2014. Αλλάζει αφημί, άλλα 200 ευρώ στο χιόνι. Πώς κατουράει ο άλλος στο χιόνι? Πείτε μου ότι δεν έχετε κατουρίσει στο χιόνι ποτέ κάνοντας σχηματάκια. Ότι δεν σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό να γράψετε κάτι. Κάτι! Και όσοι κοίταμε στα μάτια, υπάρχει περίπτωση στο χιόνι να κατουρίσει και να μην προσπαθεί να κάνει τίποτα, κανένα οχτάρι, κανένα αυτό. Όλος ο κόσμος, φίλε, είναι μια γραφή περίεργη. Είναι αυτό που λέμε ούριος άνεμος πνέει. Αυτοί λοιπόν που δύο φορές εξαπάτησαν τον κόσμο για να σβηστούν τα χρέη τους, αυτοί που τώρα παίρνουν από το ελληνικό κράτος την ώρα που δεν υπάρχουν γάζες, δεν υπάρχουν βελόνες, δεν υπάρχουν φάρμακα στα φαρμακεία, δεν υπάρχουν βιβλία στα σχολεία, θα πάρουν 20 εκατομμύρια για να κάνουν γήπεδο. Και αυτοί μας κουνούν το χέρι και μας λένε ότι εσείς, λέει ο άλλος με το πιστόλι, χίλιες φορές, θέλετε να το πω και σήμερα, επειδή μας ακούν και εκτσίδες, να το πούμε και σήμερα, πόσο κατακριτέο είναι που μπήκε μέσα και πόσο κακή εικόνα είναι που βγαίνει το μπουφάν και φαίνεται το πιστόλι. Η χειρότερη. Δεν μας άρεσε καθόλου. Στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ και είπαμε ότι είναι λάθος μεγάλο. Το λέμε κάθε μέρα. Τι θέλετε? Θέλετε να πίνουμε αλατό νερό και να κάνουμε γαργάρα? Δεν θα το κάνουμε. Και λέμε, γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθεί και ας τον αγαπάμε σαν να είναι η οικογένειά μας αυτόν τον άνθρωπο. Το λέμε όπως θα το λέγαμε για ένα δικό μας άνθρωπο μέσα στην οικογένεια. Όταν κάνει λάθος τον αφορίζεις, το ρίχνεις στο ανάθεμα, το ρίχνεις στον κεάδα, τον διαγράφεις από τη ζωή σου ή λες λάθος έκανε? Ναι, αλλά και αυτό στα δικά μου λάθη θα συγχώρεσαι. Άρα θα συγχωρέσω και εγώ τα δικά σου λάθη τώρα, γιατί ήταν λάθος. Και τι έκανε ο άνθρωπος? Μπήκε μέσα όπως μπαίνουν χιλιάδες παράγοντες. Οι άλλοι της ΑΕΚ στον πάγκο είχαν οργιάσει. Πέσανε δεξί half extreme όλο τον αγώνα πάνω στη γραμμή. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο βίντεο. Όλη η Ελλάδα, και όχι μόνο όλη η Ελλάδα, όλη η Φίλιος είδε χθες το πόσο ψεύτικα στημένο είναι όλο αυτό το σεναριάκι για να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Προσέξτε, θα εκφράσω τώρα τελείως προσωπική άποψη. Δεν θέλω ούτε να πάρω το παιχνίδι στα χαρτιά, ούτε τίποτα. Θέλω να μου επιστραφούν οι 3 βαθμοί που μου αφαιρέθηκαν αδίκως, διότι δεν είμαι εγώ υπαίτιος που δεν βγήκαμε να παίξουμε. Φαίνεται ξεκάθαρα, φαίνεται πεντακάθαρα ο Κομίνης να βάζει 2 φορές φυρίχτα στόμα. Μ' αρέσει που τη ΑΕΚ η πλευρά λέει, α, δεν είχε ήχο, λέει το. Αλήθεια ρε παιδιά, θέλετε και ήχο? Μήπως θέλετε και τζιγκλάκια μουσικά? Βάλε εσύ χαλί, βάλε, να, θα σας βάλω εγώ χαλί τώρα. Να σας περιγράψω τους τρομοκρατημένους παίκτες. Πάμε.
Πάμε. Να, αφού θέλετε και ήχο. Πάρε τον ήχο. Τρομοκρατημένος, κυρίες και κύριοι, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος βγάζει selfie. Να και ο Μπάγεβιτς περνάει χαμογελαστός, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες ΣΑΕΚ χαργεντίζονται και λένε αστιάκια μεταξύ τους. Ο Μαουρίσιο και ο Μάτος μιλούν για τη χώρα τους. Και όλα αυτά σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Τρομοκρατία στον έσκιστο βαθμό. Ευχαριστώ την Πεταλώδα, να είσαι καλά Πεταλώδα, θα σε φωνάξουμε άμα θα σε χρειαστούμε. Έτσι λοιπόν έχει το πράγμα. Δεν έχει ήχο, λέει, αλήθεια ρε παιδιά. Τι θέλατε, δηλαδή στα άλλα δεν υπάρχει ούτε εικόνα και θέλατε κλειστή κάμερα, δηλαδή κλειστό κύκλωμα με ήχο. Τι λέτε ρε παιδιά. Να φέρουμε να πούμε και μπαλέτα γυμνά με φτερά από το Μουλέ Ρουζ, να σας κάνουμε και ατμόσφαιρα. Θέλανε και ήχο. Καταλάβετε γιατί άσπρισαν τη ΣΑΕΚ οι εκπρόσωποι όταν κατάλαβαν ότι θα παιχτεί το βίντεο. Το καταλάβατε γιατί τόσο καιρό. Απέφευγαν και χθες λένε, α, υπάρχει, λέει, ένα παραθυράκι στο νόμο. Υπάρχει ένα θέμα που λέει ότι εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί πρωτόδικα το βίντεο, λέει, απαγορεύεται σε δεύτερο δρόμο. Τι λες ρε. Θα έδειχνε το βίντεο πόσο τρομοκρατημένος είμαι, πόσο bullying, πώς κλαίνει οι παίκτες, πώς είναι λιπόθυμοι, πώς κοιτάνε πώς θα φύγουν και δεν θα το έβγαζα μόνος μου. Θα το έβγαζα. Λυπάμαι πραγματικά για τους αεκτσίδες, γιατί έχουμε και τέτοιους ακροατές. Λυπάμαι πραγματικά για τους ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα τους με αξιοπρέπεια. Διότι εδώ τώρα όλο αυτό είναι ένας τεράστιος λεκές. Είναι ένα κύβδιλο, ένα ψεύτικο, ένα λερωμένο πρωτάθλημα αυτό που πάνε να πάρουν. Ξαναλέω λοιπόν, εκφράζω προσωπική άποψη. Δεν θέλω ούτε αφαίρεση βαθμών στην ΑΕΚ ούτε τίποτα. Δεν με απασχολεί αυτό. Δεν θέλω να πάρω το πρωτάθλημα εγώ στα χαρτιά. Τι θέλω? Να μου επιστραφούν οι μείον τρεις και να βγούμε να παίξουμε με σκορ 1-0 υπέρ της δικής μας ομάδας. Τα 2 λεπτά τα αναπομείναντα και τα 4 των καθυστερήσεων. 6 λεπτά. Αυτό θέλω. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Δεν θέλω ούτε μείον τίποτα. Τίποτα. Θέλω αυτό. Και ας πρέπει κανονικά να αφαιρεθούν βαθμοί από την ΑΕΚ, η οποία με βάση και το χθεσινό βίντεο, το ξαναλέω, φαίνεται ο Κομίνης σφυρίζει 2 φορές. Πάμε να παίξουμε, λέει. Και βγαίνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, φεύγουν οι δικοί μας μπροστά να πάνε, να κατέβουνε τις σκάλες και να βγούνε. Και ο άλλος έρχεται και ανεμίζει τα χέρια. Βοήθεια! Ρε άνθρωποι, εσείς οι από πάνω, προσέχετε. Ανεμίζει τα χέρια λοιπόν. Ο Δημητριάδης του έχουν σφυρίξει. Βγήκαν οι φωτογραφίες. Αυτά, ο Ιβάν έτσι στη ζώνη αλλιώς σου λέει, εδώ είμαστε. Πάτα πάνω. Και όπως είπαν και ο Κονέ. Δηλαδή δεν λαμβάνεις υπόψη, κύριε δικαστά, τη δήλωση του Κονέ που λέει, μας είπα να βγούμε να παίξουμε μετά από τόση ώρα. Α, αλήθεια, άτσα, μόνοι τους τα λένε βρε, ομολογούνε μόνοι τους τα κάνουνε με το, τα λογάκια. Και ο Χιμένεθ βγαίνει και λέει, μας είπα να παίξουμε, αλλά μας είπε ο πρόεδρος να μην βγούμε να παίξουμε, λέει. Καταλάβατε, αυτό έχει γίνει. Πριν πάω στο διάλειμμα, 2 ημερομηνίες. Σάββατο, 3 η ώρα στην Καμάρα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην έχει κοσμοπλημμύρα. Να μην υπάρχει μία τούμπα εκεί. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν πρέπει να έχει λίγο κόσμο. Αν νιώθεις εσύ που ακούς ότι έχουν καταπατήσει την αξιοπρέπειά σου, ότι υποτίμησαν την νοημοσύνη σου, ειδικά μετά από και από αυτό το βίντεο, το χθεσινό. Αν νιώθεις ότι πρέπει να βρεις έναν τρόπο να αντιδράσεις στην κλοπή που σου επιφύλαξαν. Σε αυτούς που έκαναν ολόκληρη μηχανοραφία. Άλλη μια ωραία λέξη που έχει πεθάνει. Γιατί εδώ μηχανεύτηκαν ένα ολόκληρο σχέδιο. Έφτιαξαν μια ωραία ιστοριούλα και οι δύο δεν θέλαν να παίξουν. Ο ένας δεν βγήκε καν με τα θέατρα, με τη χαρτοτενία, με τη χαρτο... ταινία στην κουκούλα που άνοιξε
και τα θέατρα, τα ρεζίλια με τα κολάρα, με τις κλειστές πόρτες, τα ιατρία, με, και ο άλλος μόλις... Α, φαίνεται το μεταξύ, ξέχασα να το πω αυτό, ότι εκεί που ο Κομίνης βάζει τη σφυρίχτρα και σφυρίζει και λέει πάμε να παίξουμε και δείχνει και περνάνε οι δικοί μας παίκτες, μόνοι τους βγαίνουν να παίξουν. Φαίνεται ο Δημητριάδης που τον ρωτάει κάτι και ο άλλος προφανώς ρώτησε το σκορ, έτσι. Αυτό που λέγαμε. 0-0, βγαίνουμε. Προφανώς ο Κομίνης του είπε ότι είναι 1-0 το σκορ. Είναι κανονικό το γκολ. Το είδαμε. Και τελικώς εμείς κάναμε λάθος που το ακυρώσαμε αφού κανονικά στην αρχή το είχαμε κατακυρώσει. Γιατί ήταν κανονικό. Πού να εμφανιστεί ο Κομίνης στο δικαστήριο. Να του πει έλα εδώ ρε Λεβέντη, έλα εδώ ρε μπουμπούκι του αγρού. Ας σε ρωτήσουμε λίγο κάτι. Εδώ κύριε Κομίνη, σε αυτό το κουρελόχαρτο, το οποίο δεν έχει πραγματικά καμία αξία, μηδαμινή αξία έχει το φιλοαγώνα, γράφεται ότι μόλις μπήκε το γκολ, το ακυρώσατε αμέσως. Εδώ εμείς, ή εμείς είμαστε τελείως λολοί και έχουμε χάσει ας πούμε την επικοινωνία με τον εγκέφαλο, ή εσείς δουλεύετε όλο τον κόσμο, είστε ένας, πραγματικά ένας απατεώνας, ένας ψεύτης. Διότι εδώ βλέπουμε ότι εσείς κανονικά δείχνετε τη σέντρα. Αυτό δεν το χέρι σας, κύριε μου. Είναι μοντάζ το βίντεο. Ο επόπτης δεν σηκώνει ποτέ τη σημαία, το ποντίκι, και φεύγουν προς τη σέντρα. Γιατί γράφετε ψέματα εδώ πέρα. Ξαναλέμε λοιπόν, γι' αυτό φοβόταν το βίντεο η ΑΕΚ. Γι' αυτό. Δύο ημερομηνίες. Η μία είναι το Σάββατο. 3 η ώρα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί ειρηνικά, με τις οικογένειές μας, 3 γενιές ΠΑΟΚ, ελάτε. Να δουν κόσμο, να καταλάβουν ότι αυτό δεν θα το φάμε έτσι. Η απόφαση πριν τη Δευτέρα δεν θα βγει. Απαντώ στον Παναγιώτη που με ρωτάει. Καλημέρα και στο Λάρι Καρακίτσο. Γεια σου Λάρι μου. Γεια σου Μότο Μουδανιά. Οι πρώτες καλημέρες εδώ και πολλά χρόνια, κάθε μέρα. Η πρώτη ημερομηνία λοιπόν είναι αυτή. Το Σάββατο, 3 η ώρα στην Καμάρα. Και η άλλη είναι 29 Απριλίου, ημέρα Κυριακή, έξω από τη θύρα 3 για να δώσουμε αίμα. Έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας. Ξαναλέω και σου απαντώ, φίλε μου, Παναγιώτη, από Δευτέρα η απόφαση. Μέχρι τη Δευτέρα οι ομάδες έχουν δικαίωμα να καταθέσουν τα υπομνήματα. Καλώς είναι που σταμάτησε χθες στις 2 να καθίσει ο δικαστής και να καθίσουν αυτοί που δικάζουν να δουν με την ισχύα τους το βίντεο. Ο Κομίνης που λέει να σφυρίζει να παίξουν, οι παίχτες που χαργετίζονται και κάνουν χαβαλέ. Άσχετο κομμάτι είναι αυτό. Ναι, ο άλλος μπήκε μέσα, οκ, okay, τα είπαμε ξανά και ξανά. Αυτά. Και ξαναλέω, επειδή έρχονται και μηνύματα. Εγώ προκρίσει σαν αυτή, την ψεύτικη, τη γαύρικη, αλλά τώρα έχουμε και δεύτερο γαύρο με κίτρινο μαυρά, δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε. Τέτοιες προκρίσεις δεν τις γουστάρω. Τέτοιες προκρίσεις. Γιατί δεν υπάρχει πέναλτι για μένα, παιδιά, τι θέλετε να σου πω τώρα, επειδή είμαι ρεάλ, δηλαδή ότι ήταν πέναλτι, αυτά που κοροϊδεύουμε. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Έχει κοιμηθεί όλο το μάτς η Ρεάλ, πήγε να πάθει ό,τι έπαθε την προηγούμενη μέρα η Μπαρτσελώνα, τουλάχιστον η Μπαρτσελώνα. Αποκλείστηκε, δεν έπαιξε τίποτα και αποκλείστηκε. Οκ. Okay. Εδώ τώρα να προκρίνομαι με τέτοιο τρόπο δεν γουστάρω καν. Δεν γουστάρω καν. Ένα ευρωπαϊκό λιγότερο και τι έγινε. Χαλάει ο κόσμος από χθες. Επιτρέπεται ρε παιδιά. Ο άλλος με το που νιώθει τον άλλον στην πλάτη του βουτάει. Δεν υπάρχει για μένα κανένα πέναλτι. Ούτε τον κλωτσάει με το πόδι. Πέφτει φρουτ. Ο διαιτητής βγάζει και κόκκινο. Εντάξει, τρελαίνεται τώρα. Σκέψω ο Μπουφόν, σου λέει έτσι τελειώνω. Φεύγω έτσι. Φεύγω έτσι. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκπληκτικά πράγματα. 51 χρόνια εμπειρίας. Νούμερο 1 προορισμός για τα ηλεκτρικά σας είδη. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά για γυαλιά, Οράσιος, ηλίου, φακούς επαφής. Το νούμερο 1. Κατάστημα οπτικών, Optic Stores Μανολόπουλος, 3 γενιές οπτικά, γνωρίζεις ο κανένας τα οπτικά, όλα στα όρθια με 2 γυράδικα, 2 πισταριές υπέροχες, με σκεπαστές, με χειροποίητα πράγματα, με γύρω νοστιμότατο, με ζουμερά, κοτόπουλα σούβλας, στη Λεωφόρο Στρατού και στην Κωνσταντινουπόλεως, και βέβαια καφεμάγαζο, καφεμάγαζο.gr, ό,τι θέλετε σε γρανίτες σπιτικές, αναψυκτικά, για το beach bar σας, για την καφετέρια σας, μπείτε στο καφεμάγαζο.gr και ενημερωθείτε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα!
Μια φασαρία για τα μάτια σου Μαρία, για τα μάτια σου Μαρία. Άνοιξε την καμάραουλα, άνοιξε την καμερούλα, άνοιξε, μην τρέπεσαι. Έλα, έλα, τι δεν έχεις βάλει make-up? Γιατί δεν θέλετε τις κάμερες, γιατί τρέπεστε? Δεν έχετε φωτογένεια και φωτομουστάκια? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει σήμερα, είναι τα δεύτερα γενέθλια, δηλαδή λέγεται ότι μία ημερομηνία είναι στις 20 Απριλίου. Η άλλη version λέει 12 Απριλίου. Η μία λέει 12, η άλλη 20. Είναι, ξέρετε, πότε είναι το καταστατικό. Μόνο εμείς, μία ομάδα, δύο γενέθλια. Έλα, υπάρχει! Όποτε γουστάρουμε, ρε, έχουμε γενέθλια. Εσείς οι άλλοι που ρωτάτε, όποτε γουστάρουμε, έχουμε δύο γενέθλια, μαλάχη. Δύο γενέθλια. Δεν μου λες, ένας που το λένε, ξέρω που έχει δύο ονόματα. Μιχάλης Μάριος Τάδενα, Χατζηγραβατίδης. Δεν έχει δύο ονομαστικές γιορτές. Για λέγεται Λένι Γλίκα Τζιαρβελέρα, είναι δύο επίθετα εκεί, ε. Ε, Φάνη Πάλι Πετραλιά, και εκεί είναι δύο επίθετα. Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, δεν γιορτάζει και το Αγίου Καρλ, δεν γιορτάζει και το Αγίου Χάιντς. Άντε και στις γραμμές, Κοστούλη, γιατί αυτό πυρμπολεί το κόσμος. Γεια σας, καλημέρα σας. Σε εσάς μη, καλώς το παιδί, πρώτος και καλύτερος, φίλε. Και δεν σου αφαιρώ κανένα βαθμό, ούτε Κελσίου, ούτε τίποτα. Για πες. Ναι, δεν το συζητώ. Με έπιασε η φούρια με τα τεράστια, τεράστιο διπλό. Τεράστιο διπλό. Μου στείλε μήνυμα χθες με το που τελείωσε το μάτς. Με το που τελείωσε το μάτς. Τεράστιο διπλό. Πρόσεξε, με απουσίες η ομάδα. Με πολύ σημαντικές απουσίες. Καταπληκτική εμφάνιση. Τεράστιο budget η ΑΕΚ, παιδιά, απέναντι. Τεράστια λεφτά, πάρα πολλά. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη. Απλά μπήκαμε τη φούρια για τα άλλα θέματα, φίλε, που πηγαίναν μέχρι το πρωί, όπως καταλαβαίνεις. Όχι, όχι. Ατόπιμα που δεν το είπα στο πρώτο μισάωρο. Με ακούλπα. Ατόπιμα. Μπράβο στα παιδιά. Εντάξει. Πόσες φορές, ρε φίλε. Μα δεν έχετε. Τα έχω στο χαρτί σημειωμένα, φίλε. Άλλα γράφω στο χαρτί, άλλα λέω. Τέλος πάντων. Για πες. Τι. Καλά, ρε φίλε, τι. Τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει. Τι περίμενες να πω, ότι εγώ χάρηκα αυτό που λέει, ρε Κριστιάνο Ρονάλντο, σε αποθέωσε όλοι οι φίλοι ως την περασμένη εβδομάδα. Με το ψαλίδι με αυτά. Βγες και πες τα ίσια. Ότι είναι το παιδί, εμείς δεν θέλουμε έτσι, ρε. Μιλά όμορφα. Άλλο εδώ, εντάξει. Ακριβώς. Μα να σου πω, εχθές αν δεν έπαιρνε αυτή η κεφαλιά, Κώστα, δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσει η φάση. Slow the match oil. Κωστάκι μου. Δεν υπάρχει. Δεν πήρα. Εσύ πες γιατί τόσο πολύ καίγεσαι γι' αυτό. Τι αγγελόσκελο, δεν υπάρχουν αυτά, ρε, αγγελόσκελα και σαβιδόσκελα. Για τον ΠΑΟΚ πηγαίνουμε, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε, όλοι είναι κάτω από τα 4 γράμματα. Ναι. Ναι. Και ασχολείται με τους άλλους. Εσύ που είσαι φραπεδόσκυλο, πες, εσύ που είσαι φραπεδόσκυλο. Άλλο σπάδο, εντάξει. Λοιπόν, το λέω κάτι. Πρόσεξε, το λέω, γιατί θα φορέσουμε τη ζωρολομαντία. Άλλη φορά λέω, όταν θες να πεις κάτι, θα φέρνεις ένα τσίπορο με λεζέ και πάρει για πράγματα. Έτσι, και θα λες κάτσε να συζητήσουμε. Μπράβο. Γεια σου Κωνσταντίνε, φιλιά. Φιλιά, Σάββατο. Ακριβώς, πρόβα φιέστας. Γεια σου αγοράκι μου.
Γεια σου, αγοράκι μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γιώργο μου, τι κάνεις. Επέστρεψες. Μπράβο, Γιώργο μου, μπράβο. Καλώς ήρθες, λοιπόν. Έφερες ναυπλήλα. Έφερες ναυπλήλα. Στο κεφαλπάοκ. Έχω πάει στο κεφαλάρι, όχι. Έχω ακούσει, δεν έχω πάει. Τεράστια. Ψυχωμένη και αναπάντεχη, θα πω εγώ. Για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Λες, μακάρι να βγούμε τρίτη, φίλε. Μακάρι. Άθλος. Φυσικά, όλος ο κόσμος. Αυτό δεν τίθεται να αμφιβόλω σε καμία κουβέντα που κάνουμε πλέον. Βλέπεις. Λέως. Βέβαια. 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 Αληθώς ο Κύριος. Και προχωράμε. Και προχωράμε. Σάββατο. Σάββατο εκεί. Εννοείται. 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 Και σε αυτούς που λένε, πού θα πάτε τώρα, θα πάμε. Θέλει. Αν θέλει. Όποιος θέλει. Γιατί βλέπω μία προσπάθεια να πάλι να υποτιμηθεί το πράγμα ή σιγά τώρα και πού θα πάτε. Εκεί που θα πάτε. Ελάτε κι εσείς. Ελάτε να δείτε λίγο πώς γίνεται. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Λύνω μία το εξής θέμα. Αν και η επίσημη μέρα ίδρυσης του Συλλόγου είναι 20 Απριλίου, από το 2010 ο ερασιτέχνης, εγώ λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου τι λέει η μαμά του λόγου ΑΣ, αναφέρει στο καταστατικό άρθρο 16 παράγραφος Β ότι η μέρα γιορτής του Συλλόγου ορίζεται η μέρα της ιδρύσεώς του, δηλαδή η 12η Απριλίου. Ξαναλέω, μικρή σημασία έχει. 1926, αυτή είναι η χρονιά. Η μεν μία βερσιόν λέει 12 Απριλίου, έτσι. Η άλλη βερσιόν λέει 20 Απριλίου που εγκρίθηκε, ας το πούμε, το καταστατικό. Το πρώτο καταστατικό όμως είναι 12 Απριλίου. Στην ουσία αυτό που λέει ο ερασιτέχνης. Αλλά έχει μικρή σημασία. Τι 12, τι 20. Εντάξει, τι μας νοιάζει. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Αληθώς ο Κύριος. Το όνομά σας. Αχ, βγήκες! Πόσο καιρό έχεις να βγεις, πού είσαι Αντιμάρκο, πού είσαι? Έχεις δίκιο. Δίκιο έχεις. Τι να πούνε αυτοί που περιμένουν κάθε μέρα εσύ που βγαίνεις μια φορά στο εξάμεινο, κάνεις παράπονο. Έλα τώρα. Ήδη τρως το χρόνο σου. Αγόρι μου. Ναι. Βεβαίως. Καταρχήν ακούσα από την αρχή ή τώρα άνοιξες? Έχω άκουσες, τι είπα. Α, λοιπόν. Γιατί, άρα δεν άκουσες. Άρα δεν άκουσες, γιατί 8 και 5 μπήκα και είπα. Εγώ Ρεάλ υποστηρίζω. Έτσι δεν γουστάρω. Έτσι δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι, μπράβο. Είναι γαύρικος τρόπος. Μπράβο. Χαίρομαι. Πάμε λοιπόν, σε ακούω τώρα. Πίστεψέ με, ούτε εγώ μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο. Που είσαι στο περιφερειακό 1-1. Για πες.
Για πες. Δεν υπάρχει, φίλε. Δεν θέλω έτσι. Είναι μεγάλος, είναι μεγάλος. Είναι. Όχι υποτίθεται. Είναι, η Ρεάλ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στον πλανήτη. Ό,τι και να υποστηρίζεις. Έτσι. Μπράβο. Περίμενα λοιπόν να βγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο που τον αποθέωσε, υποκλήθηκε όλος ο πλανήτης. Πριν μια εβδομάδα το χειροκρότησε όλο το γήπεδο της Γιουβέντους. Περίμενα να βγει και να πει: κύριοι, εγώ μπροστά ήμουν, δεν μπορώ να σας πω αν ήταν απέναντι ή όχι, αλλά δεν θέλουμε και έτσι. Προτιμούσαμε να πάμε και να πάρουμε το μάτς στην παράταση. Αυτό ήθελα να ακούσω. Κατάλαβες. Είναι τόσο Αλεξανδρής, το πέναλτι φίλε είναι τόσο Αλεξανδρής, τόσο Τζόρτζεβιτς, τόσο Γιαννακόπουλος, είναι τέτοιο πέναλτι. Α, καλά, είπα, έπιασα του γάβρου, άλλος που, σαν να το χτυπούσε κεραυνός του Σαραβάκο. Σαν να το χτυπούσε και σήκωνε και τα ποδαράκια πίσω. Λασποτήρα. Αντιφράγκο μου, είσαι καλά αγοράκι μου. Μπράβο, αδερφέ. Εντάξει. Εντάξει. Φιλιά πολλά. Φιλιά, να παίρνεις πιο συχνά. Φιλιά. Καλημέρα. Δεν πειράζει, αδερφέ μου. Δεν πειράζει. Όποτε μπορείς. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Δίκιο έχετε να γκρινιάζει για τις διαφημίσεις. Το έχω παλέψει αυτό το πράγμα. Έχω κάνει φασαρία. Όσο μπορούμε. Το περιορίζουμε όσο μπορούμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Βλέπετε σήμερα δεν κληρώσαμε τίποτα για να μην βγαίνουν ακροατές οι οποίοι και αυτοί μας ακούνε και απλά βγαίνουν να πούνε θέλω να με βάλεις για τα κρέατα ή θέλω για το ταξίδι. Για να υπάρχει ροή στις γραμμές. Έχουμε ζήτημα με αυτό. Όπως θέλεις επίσης να μου πεις ότι συμφωνείς με τον επόμενο. Θέλω να συμφωνήσω με τον επόμενο. Θα βγει. Σε ακούω. Εντάξει. Κοίταξε, δεν είμαι τώρα Ρεάλ. Δεν είμαι αυτή τη Ρεάλ. Είμαι η Ρεάλ με Ούγκο Σάντσες. Είμαι εκείνη η Ρεάλ. Εντάξει λοιπόν, θα την παρέλθουμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Το λέμε, βλέπεις ότι το είναι το εκ... Καταρχήν, εκτός αυτού, πρώτα ΠΑΟΚ, πρόσεξε. Είναι η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι, και η ΚΑΠΑ 19 και η ΚΑΠΑ 17, εννοείται και η των γυναικών και στο σκάκι και έτσι. Λέμε τώρα. Καταρχήν μετά από ΠΑΟΚ είμαστε Λίβερπουλ, αδερφέ. Αυτή η Λίβερπουλάρα. Από μικρά παιδιά Λίβερπουλ. Η οποία μπορεί να πάει να το πάρει, φίλε, φέτος. Που παίζει και ωραία μπαλάρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Σωστά. Αντιπαρέρχομαι κι εγώ. Ναι. Πολύ σωστά. Φαινόταν το όπλο του. Γι' αυτό φοράνε μεγάλα. Γι' αυτό με ρωτάνε γιατί φοράνε λέει, τόσο μακριά σόρτς οι μαύροι στο μπάσκετ. Για να μην βγει να πούμε έξω το ρόπαλο. Γι' αυτό. Η Χαλκιδική. Έτσι. Τίποτα. Θέλω να αποθεώσω το φροντιστή της ομάδας. Δεν ξέρω αν το είδε το βιντεάκι. Που τελειώνει το μάτς, φίλε. Πάει και λέει στο διαιτή. Μεγάλος Μανόλο. Τελειώσαμε ή μήπως είχε κανένας κομμίνης λέει και σφυρίξε ένα offside. Πλέον τους τρολάρουμε κιόλας έτσι. Μέση στενοχώρια του ο κόσμος, εμείς όλοι βρίσκουμε τον τρόπο να σαρκάσουμε, να παίξουμε με τον πόνο μας. Είναι τεράστια υπόθεση αυτή φίλε. Μέσα στον πόνο μας και στενοχώρια. Εντάξει. Πολύ σωστά. Και ξαναλέω, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό που λέω. Δεν θέλω τίποτα εγώ στα χαρτιά. Θέλω να μου επιστραφούν οι τρεις βαθμοί που αδίκως μου αφαιρέθησαν. Θέλω να βγω και να παίξω με σκορ 1-0 6 λεπτά. Αυτό. Δεν θέλω τίποτα. Ναι, δεν θέλω εγώ. Εγώ δεν θέλω. Φιλιά. Γεια. Καλημέρα σας. Δεν γίνεται τώρα Ρεάλ με αυτούς εδώ πέρα, τους γαλαξιακούς. Ναι! Α! Διαλυματούμεν και επιστρέφω! Α! Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, να πούμε ότι ο ημιτελικός με Πανιόνιο ήρθε μια μέρα νωρίτερα. Θα γίνει 17 του μηνός, Τρίτη, ώρα 7. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα ανοίξουμε γραμμές και τη δεύτερη ώρα να μιλήσετε εσείς. Υπάρχει πάρα πολύ ψωμάκι χθες. Βγήκε ο πιο
αδιάψευτος μάρτυρας. Ο πιο αδιάψευτος μάρτυρας είναι η κάμερα. Οπτικοακουστικό υλικό άκουγα μέχρι και χθες. Εχθές είδα μόνο οπτικό και νομίζω πως η κάθε πλευρά μπορεί να δω στη δική της ερμηνεία. Το μόνο που με κάνει να ελπίζω, όχι για μείον 10 κατά της κούλας, τους μείον 3 και ίσως τους μείον 2 για την ερχόμενη χρονιά, και θα πρέπει σύμφωνα με την κούλα να πούμε και ευχαριστώ. Γιατί δεν ήθελαν οι Χάρτινοι να δει ο δικαστής στο βίντεο? Άντε καλημέρα, σε λέω. Γεια σου Νανούκα. Εδώ είμαστε. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε άμεσα, άμεσα. Τι όργανο παίζεις εσύ παιδί μου? Εγώ παίζω τρίφτη για τυρί. Εσύ? Εσύ τι παίζεις? Εγώ παίζω πλατανόφυλλο. Παίρνει λοιπόν τη σφυρίχτρα ο Κομίνης, έτσι δείχνει το βίντεο, έτσι βλέπουν τα ομάτια μας, τα ματάκια μας, οι οφθαλμοί, τον οφθαλμό μας, ψυχή της ψυχής μου. Και λέει φρουτ, δεν σφυρίζει επειδή περνάνε τα τρένα. Δεν σφυρίζει επειδή περνάει κανένα ωραίο κορίτσι, να πούμε, με τίποτα 90-60-90, με τίποτα καπούλια στα ύψη. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Σφυρίζει και λέει πάμε να παίξουμε. Χειροκροτούν οι δικοί μας παίκτες. Γιατί χειροκροτούν? Τους άρεσε το θέατρο? Καμιά παράσταση? Τι θέλουν να παραγγείλουν? Ψτ, παιδί! Μικρέ! Καρσόν! Δύο τίλια, ένα φεύσιμο, ένα κουταλάκι για το γλυκό. Και μόλις χειροκροτούν οι δικοί μας γιατί πάμε να παίξουμε, πάει ο άλλος και ρωτάει πόσο? Γιατί πόσο? Το σκορ πόσο είναι, λέει ο άλλος. Δημητριάδης, πόσο? Ένα μηδέν, κανονικό γκολ. Αποκλείεται, δεν βγαίνουμε, τρομοκρατία αυτά. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι που επιβίωσε από τον αφανισμό κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα. Γελάει και επειδή τη γλίτωσε, μασκαρεύτηκε ελέφαντας και είχε μπει σε στολή ελέφαντα, να πούμε προβοσκίδα. Γελάει και με όλα αυτά που γίνονται. Γελάνε και με αυτό που έγινε Super League στην συνεδρίαση, που χάσαν τον δρόμο, δεν πήγαν γιατί άμα πήγαιναν δεν έβγαιναν τα κουκιά και θα πέφτει ο Παναθηναϊκός, πράγμα που πρέπει να γίνει. Γελάει όλη η Ελλάδα μαζί σας. Δεν μας έχει μείνει άντερο από το γέλιο. Γελάνε όλοι. Να πούμε, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο. Εξαιρετικά πράγματα, υπέροχες γεύσεις, 705-750. Όποιος πήγε, ξαναπήγε, κολλάει. Τρελά πράγματα. Και βέβαια, μια φορά και ένα καιρό, Αριστοτέλος 22, ενημερώνεστε, κατασκήνωση για το πώς εκεί θα πάτε χωρίς να πληρώσετε. 15 μέρες τα παιδιά στη Νέα Σκηνή Χαλκιδικής. Εμείς ξαναλέμε, δύο ημερομηνίες. Την 14η του μηνός, Σάββατο, 3 η ώρα, όλοι στην Καμάρα, ειρηνικά, να πλημμυρίσει το κέντρο της πόλης με ΠΑΟΚ, με φωνές, με πάθος, με τρέλα, με κασκόλ, με φανέλες ασπρόμαυρες. Να δώσουμε μήνυμα σε αυτούς που παίξαν με τη μοίρα μας, που υποτίμησαν την νοημοσύνη, που νόμιζαν ότι μπορούν να υποτιμήσουν την νοημοσύνη μας, που ήρθαν να μας κλέψουν. Και βέβαια 29 Απριλίου, θα το λέω και αυτό συνέχεια, αιμοδοσία, περιμένουμε και τα παιδιά από το μήνυμα, το αδερφάκι μας εδώ στο Λίμπερο, να έρθουν. Άκης Αξιλόγλου και η υπέροχη παρέα του με τις μουσικάρες, να έρθουν τα παιδιά, τα περιμένουμε, μια παρέα. Πάμε, πάμε στις γραμμές. 23-10-287-888, καλημέρα σας, νέοι. Καλώς το παιδί. Ναι. Έτσι. Έχουν χάσει το δρόμο τους γενικά. Ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Πάλι. Αυτό το GPS ρε παιδί μου να μην υπάρχει ρε παιδί μου. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Τα είπατε υπέροχα χθες το μεσημέρι. Έχει σήμερα. Αύριο το βράδυ, πάρα πολύ ωραία. Χρήστο μου, να το λέμε και αυτό συνέχεια. Υπήρξε χθες πάρα πολύ ωραία εκπομπή εδώ, με καθαρό λόγο, με παοξίδικο έντιμο λόγο προπάντων. Και θα υπάρξει και αύριο ειδική εκπομπή, 10 η ώρα, το βράδυ. 10 το βράδυ, ωραία. 12, αυτό, κέρδος θα είναι. Το Σάββατο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα ετοιμάσουν και τα παιδιά για ένα βιντεάκι.
Τσίτογλου, τον κύριο Τσίτογλου και τα λοιπά, που να καλεί τον κόσμο, έτσι να... Πολύ ωραία. Όλοι, δεν, μας αφορά όλους, δεν γίνεται παιδιά. Μην το καταλαβαίνετε. Καμία. Ναι, ναι. Πίνουν καφέδες αυτά, παίζουν τάβλι. Ναι, ναι, ναι. Βγάζαν selfie επίσης, πολύ σημαντικό φίλε, να μην βγάλω μια τρομοκρατημένη. Ναι, ναι, εντάξει. Τι να πεις, ρε, τι να πεις. Εντάξει, ντροπή. Κάθε μέρα. Ποιος να... Καλά πλάκα κάνεις. Άστορα, μην το συζητάς. Ένας θα βγει να πει ότι τον γκολ ήταν κανονικό και ότι πάμε να σας στερήσουμε, να σας κλέψουμε ένα πρωτάθλημα και πάμε να το πάρουμε στα χαρτιά. Ποτέ. Ακριβώς. Ντροπή, δεν το σκεφτήκατε. Α, αυτό είναι. Φιλιά, γεια σου Χριστάρα, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Πάμε. Που σημαίνει... Και να το δείξει και το βίντεο. Έτσι, αγόρι μου. Έτσι, αδερφέ μου. Όχι. Τα λέμε και τα δείχνουμε. Δουλεύουν σε εμάς, παρεπίπτω. Κατά λάθος. Τα έχουμε και τα δείχνουμε. Δευτέρα, λογικά. Αν όχι τη Δευτέρα... Τεράστια νίκη. Αγόρι μου. Μπράβο. Α, αυτό είναι. Αυτό, θυβηλε. Α, αυτό. Χρακ, πως κόβει την πριζόλα. Αγόρι μου. Έτσι. Έχουμε. Φυσικά. Έτσι. Ακριβώς. Τώρα είναι η στιγμή. Εννοείται. Εκεί θα είμαι. Εκεί θα είμαι. Και την άλλη φορά, και την άλλη φορά σε είδα, αλλά λέω άσε τώρα γιατί σου να χαιρετούσες. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, θα έρθω. Εσύ τι τον είπες. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Θα έρθω με τα παιδιά, φίλε. Με τα παιδιά. Όλοι. Υπέροχοι. Έτσι, έτσι. Έτσι, 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 έτσι. Τα πες όλα, τα πες.
Τα πες όλα. Τα πες όλα. Φυσικά, εννοείται. Έτσι. Έστω για λίγο. Έστω για λίγο. Έστω για λίγο. Έτσι. Έτσι. Φιλιά πολλά! Γεια σου Παυλάρα! Φιλιά! Εννοείται. Έχουμε το μάτς και με τον Πανιόνιο τους. Δεν το ξεχνάμε, έτσι. Μπιζίμ, μπιζίμ πάω. Γεια σου Παύλε μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Φυσικά έχουμε μάτς στον Πανιόνιο του Σάββατο, έτσι. Μετά το συλλαλητήριο έχουν γίνει ενέργειες από την ομάδα για να μπορέσει να δώσει, πρέπει να δώσει άδεια το συνδρομητικό για να στήσουμε οθόνες έξω από το γήπεδο να δούμε και το μάτς. Μάτς πρωταθλήματος. Γιατί την Τρίτη παίζουμε με τον Πανιόνιο για το επαναληπτικό κυπέλλου. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλώς το Στέλιο. Έλα σε ρε μου. Να βάλουμε, τι θέλετε να βάλουμε. Θα το σκοτωθώ, θα σκοτωθώ! Την Ταϊγέτη θα βάλω. Ναι. Ό,τι θέλουνε. Playback. Τι φωνή, να βάλουμε. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν βγήκε το βίντεο, ξεμπροστιάστηκαν. Όποιος βγάλει μία απόφαση που θα πηγαίνει κόντρα στην αλήθεια της εικόνας. Τι να πω ρε παιδιά. Τι να πω. Τι όχι. Πόγε. Ακριβώς. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Φυσικά. Έτσι. Και τι λέω εγώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δεν θέλω τίποτα στα χαρτιά. Ούτε θέλω. Δεν θέλω. Αυτό, δεν θέλω ούτε αφαίρεση βαθμών από την ΑΕ και τέτοια. Με τίποτα. Θέλω, τι θέλω. Να μου επιστραφούν οι μείον τρεις και να βγω να παίξω όπως είχε γίνει το Πανιόνιος Ολυμπιακός που συνεχίστηκε μετά από πολύ σοβαρά επεισόδια το παιχνίδι. Άλλη μέρα παίχτηκαν τα υπόλοιπα λεπτά. Να μπω και να παίξω τα 6 λεπτά, Στέλιο. Αυτό ζητάω. Αυτό θέλω. Ναι. Όχι, όχι. Όχι, όχι, δεν θέλω τίποτα. Τίποτα. Ποια χαρτιά, δεν. Κερδίζω 1-0 στο 92 και θέλω να παίξω τις καθυστερήσεις, φίλε. Γεια σας. Μπράβο. Ακριβώς. Αυτό ζητάμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Μην πανηγυρίζεις, αφού βλέπεις ότι. Έτσι. Και, ακριβώς. Και πήγε να παίξει το μάθημα παράταση να το πάρεις με δίκαιο τρόπο. Εντάξει. Μα ξέρεις κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα υποκλήθηκε όλη η Φίλιος. Για το... Μπράβο. Για το ψαλίδι και τα λοιπά. Τώρα βγαίνεις εχθές, βγάζεις τη φανέλα, κάνεις το bodybuilder να δείξεις κοιλιακούς, βγαίνεις μετά και λες αυτό. Άστο, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, βγες και... Εντάξει. Ξενέρωσα πάρα πολύ χθες με τη Ρεάλ, σας το λέω. Δεν γουστάρω. Ρεάλ είμαι, αλλά δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Μπράβο, με κάνω σαν τη Γιάννα. Με Ούγκο Σάντσες γίναμε Ρεάλ. Δεν έχει. Όχι, όχι. Αυτά που κατηγορούμε στο Γαύρο, στην ΑΕΚ, στο Βάζελο, δεν υπάρχει, φίλε. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Αυτό είναι, ήτανε χθες, ήτανε, φάνηκε. Μ' αρέσει που κάποιοι χθες στο διαδίκτυο βγαίνουν και λέγανε, όχι, καθαρό πέναλτι, καθαρό πέναλτι, παιδιά. Τι καθαρό πέναλτι. Με το που νιώθει ο άλλος στην πλάτη του τον άλλον, άστο το. Εντάξει, εντάξει. Φιλιά πολλά, Στελάρα! Γεια σου, αγόρι μου. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Εδώ είμαστε. Την εκπομπή την ακούτε σε επανάληψη. Ηχογραφημένη στο zoomusu.gr που είναι το site μας, που είναι η εκπομπή στο διαδίκτυο στην ουσία. Δικό μας είναι αυτό, δεν είναι ό,τι θέλουμε βάζουμε εκεί. Και τα ηχητικά μας, στείλτε και τις επιστολές σας εκεί στο γίνε zoomusu αρθρογράφος για να τις διαβάσουμε και στον αέρα, να πείτε τις απόψεις σας. Η Χρύσα εκεί τροφοδοτεί συνέχεια και ο Γιάννης. Καλημέρα σας! Ναι! Καλώς το κορίτσι!
Αληθώς ο κύριος. Το όνομά σας? Γεια σου κυρία Ζωή. Η Μαθίας, μάλιστα. Να το πείτε. Μόνο και μόνο κυρία Ζωή, που σκέφτεστε έτσι, μόνο και μόνο που θα θέλατε να είστε εκεί, είναι σαν να είστε. Θα πάμε εμείς για σας που έχετε θέματα. Σας τιμά. Βεβαίως. Να είστε γεροί, να χαίρεστε τον σύζυγό σας. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Βάζουμε παρίδι. Να στα στείλουμε. Έχετε κάποιο mail? Πώς θα τα στείλουμε όμως, πώς? Ναι, τι όμως, σε CD? Βιζίν ΠΑΟΚ, να είσαι γερός άνθρωπέ μου. Να, ακούστε κυρία Ζωή, με ποια μορφή όμως, αυτό σας λέω, σε CD, έχετε CD player? Πώς θα τα το δισκάκι. Ωραία, ακούστε τι θα κάνετε, τώρα μόλις κλείσετε, θα ξαναπάρετε στο 287-888, ναι. Θα ζητήσετε τη Μαριλής και θα αφήσετε τη διεύθυνσή σας και τα υπόλοιπα θα τα φροντίσω εγώ. Σας δίνω το λόγο μου. Εντάξει, να είστε κι εσείς γεροί. Και... εντάξει. Περαστικά στο σύζυγο και σας υπόσχομαι θα σας στείλω ένα CD με τα συνθήματα, με τα τραγούδια όλα. Εντάξει. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα, καλημέρα, Κώστα. Καλό το παιδί. Good the boy. Εδώ φίλε. Ζουμουσάδα. Έλα αντισιτζούνε. Έλα γόρι μου. Αληθώς ο κύριος. Όχι, όχι. Αυτό. Μέσα στο γήπεδο. Δεν θέλουμε αυτά που κατηγορούμε. Αν και κανονικά, αν το πάρεις με το γράμμα του νόμου, αν το πάρεις με το γράμμα του νόμου, αφού η ΑΕΚ αρνείται να βγει, αποχωρεί με δική της θέληση και επαιτειότητα, κανονικά λέω, θα έπρεπε αυτό. Εμείς δεν ζητάμε αυτό. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Τι θέλω εγώ. Εγώ θέλω να μου επιστραφούν οι μείον τρεις που μου στέρισαν έτσι θελικά και άδικα και να βγω να παίξω τα τελευταία λεπτά με σκορ 1-0 γιατί έχω πετύχει ένα πεντακάθαρο γκολ. Αυτό ζητάω. Και αν η ΑΕΚ αξίζει μπορώ να στραβοπατήσω μετά στα άλλα μάτς. Ας το πάρει η ΑΕΚ μες στο γήπεδο αν είναι καλύτερη. Ας που έχει μπροχτεί όλη τη χρονιά η ΑΕΚ τέλος πάντων. Τα τελευταία πάρα πολύ. Ναι. Γιουβέντους γουστάρουμε. Τη Γιουβέντους τη γουστάρω γιατί έχει ασπρόμαυρα και γιατί έχει κάνει πολλά χουνέρια στο γάβρο. Έτσι. Γιουβέντους, όχι τώρα αυτή η Γιουβέντους. Τη Γιουβέντους με μπέντεκα. Τη Γιουβέντους. Λοιπόν. Είναι βέβαια δύο ομάδες που σμπρώχνονται στις χώρες τους παραδοσιακά. Και η μία και η άλλη. Έτσι. Για να τα λέμε όλα. Γι' αυτό Λιβερπουλάρα λοιπόν, φίλε. Να το πάρει Λίβερ που παίζει και μπαλάρα. Φυσικά. Κοίταξε. Κοίταξε. Από όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, αν μου έλεγες να επιλέξω μία που είναι η πιο ΠΑΟΚ ομάδα μέσα αγωγικά, θα διάλεγα τη Λίβερπουλ, φίλε. Η Λίβερπουλ είναι πιο ΠΑΟΚ γιατί? Γιατί δεν είναι σε πρωτεύουσα, γιατί έχει ρομαντισμό μέσα, γιατί έχει τρέλα, γιατί έχει τραγούδι στην κερκίδα, γιατί είναι αυτοκαταστροφική εκεί που κερδίζουμε, ας πούμε, 3-0, μπορεί να φάμε 4, γιατί υπάρχει ρομαντισμός, γιατί είναι... Λέω ρε παιδί μου, εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου, ότι αυτή η ομάδα είναι... Οι ομάδες που
Σωστό και αυτό που λες. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, ναι. Επαφή με... Σωστό. Σωστό. Λαϊκά στρώματα. Έτσι. Δεν είναι ούτε Λονδίνο, δεν είναι ούτε Ρώμη, δεν είναι μεγάλα αστικά κέντρα, ούτε Μιλάνο, δεν είναι. Ούτε Βαρκελόνη, ούτε μόνο. Κατάλαβα. Θα πάρω το γιο μου και θα κατέβω μια βόλτα. Κατάλαβα. Δε. Πρόσεξε. Πρόσεξε, πρόσεξε. Ναι. Θα σου πω, δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν λέμε ότι το συλλαλητήριο είναι η λύση. Το συλλαλητήριο είναι η αντίδραση. Δεν είναι η λύση. Δεν λύνονται τα θέματα με τα συλλαλητήρια, έτσι. Και είναι σωστό αυτό που λες. Το συλλαλητήριο είναι η έκφραση μιας αγανάκτησης. Είναι η απόδειξη ότι δεν θα δεχτούμε μυρολατρικά και παθητικά μια κατάσταση. Έτσι, ιδάλλως, αυτό που λες, ναι, δεν θα έπρεπε να φτάνουμε στο σημείο να πρέπει ο κόσμος, έχοντας τόσα άλλα θέματα, να βγαίνει στο δρόμο. Όμως, αν χρειαστεί, επειδή ΠΑΟΚ είμαστε, θα το κάνουμε και αυτό, αδερφέ. Είναι πολύ κοντά στο DNA. Έτσι. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Φιλιά πολλά, σε χάνουμε κιόλας. Φιλιά, φιλιά. Έχω να εκφράσω μία απορία. Ο Κούγιας όλο αυτό το διάστημα εκφράζει μια πολύ επιθετική πολιτική εις βάρος του Ιβάν Σαββίδη. Χθες τον έχει η Τατιάνα Στεφανίδου στο Έψιλον και του κάνει αγιογραφία. Πώς κύριε Σαββίδη εσύ που κατηγορείς, πώς κύριε Κούγια εσύ που κατηγορείς το Σαββίδη εδώ και τόσο καιρό είσαι έχεις λυσάξει. Πώς πήγε στο κανάλι του Σαββίδη και κάθισε εκεί στον καναπέ με την Τατιάνα και είπε τα πάντα. Σου έκανε και αγιογραφία η Τατιάνα. Να το λαϊκό παιδί, να το μαγαζί του πατέρα μου, να έτσι, να αυτό. Πώς κύριε Κούγια, εσύ μέχρι προχθές έβγαζες όχι χολή για το Σαββίδη, όχι χολή για τον ΠΑΟΚ. Τώρα πήγες εκεί έτσι. Οκ. Δεν θέλω να φτάσω σημείο να σκεφτώ ότι πιθανό να κάνεις πάλι κολοτούμπα. Έτσι και... Ούτε θέλω να σκεφτώ ότι ήσουν αυτός που βγήκε προχθές εδώ στην εκπομπή με φωνή ίδια και μας έλεγες νομικίστικα και μετά στο τέλος σε ρωτήσαμε αν είσαι δικηγόρος και είπες και δεν μας είπες και το όνομα. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Αυτό μόνο, ρε παιδί μου, έτσι μια σαν εικόνα. Αγιογραφία έχθες, μισή ώρα στο καναπέ του Έψιλον. Ξέρεις ποιανό είναι αυτό το κανάλι που είχες, έτσι. Είναι του αυτούνου που κατηγορείς είναι το κανάλι. Αυτόν που σε κάθε ευκαιρία ψάχνει να τον κατηγορήσεις τώρα το τελευταίο διάστημα. Πήγες όμως. Πήγες, ψόφχοι είστε όλοι για εικόνα. Εκεί θέλω να καταλήξω, ψόφχοι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Έχεις να πάρεις από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη φίλε. Αγόρι μου, αγόρι μου. Έτσι. Κωστή, είπα φέτος ότι κάτι θα άλλαζε, αλλά βλέπω ότι το τέρας έχει πολλά δόντια, ρε φίλε. Και διαφορετικά χρώματα. Αλλά πιστεύω ότι αρχίζουν να σαπίζουν τα δόντια. Εντάξει. Αυτό. Αυτό που λες. Δεν υπάρχει γυρισμός πίσω στην κατάσταση την άλλη. Έτσι. Δεν υπάρχει. Αλλά τι θες, παραγγελιά, πες, τι γουστάρεις. Τι. Πες. Πες. Κώστας Γιακές, α, είσαι πολύ παλιός, φίλε. Είσαι 50, 50 κάτι. 51. Είδες, αγόρι μου, σε κοίταξε τα μάτια, έβγαλα αμέσως το αποτέλεσμα. Τι τεστ DNA και μαλαμπίμπι. Και για και θα σου βάλω αγόρι μου. Και για και δεν είναι σαν... σαν... Αγόρι μου. Τι είναι αυτά. Ραδιοφωνατζής. Έτσι. Και από εκεί. Από τα μουσικά. Αγόρι μου. Να είσαι γερός. Να κάνουμε.
Την έχουμε κάψει τη λέξη βαφιοχώρη. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη στο λεξιλόγιο μας. Μυστικός. Έγινε βαφιοχώρη. Να ξαναπάρεις πιο σύντομα. Φιλιά. Γεια, γεια, γεια. Μιλάμε για ακροατές δεκαετίας τώρα έτσι πίσω. Μαέστρο, διάλειμμα τούμπεν. Πάω διάλειμμα. Πα, ο, έχεις Γιακέ. Ο Γιακέ δεν είναι Γάλλος δεξιός μπακ της Αζαξιό. Ζαν-Ζακ Γιακέ. Ή μπορεί να είναι φίλε και τέτοιο Νιγηριανός. Από, δεν είναι λίγο, δεν είναι. Καμερουνέζος, άμπραβο, άμπραβο, ναι ρε φίλε. Αμαντού Γιακέ. Έχω κάψει και εγώ φλάτζες εδώ και πολλά χρόνια. Και ο και τα γύρω γύρω και ο τους άλλους. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αγόρι μου γλυκό. Λοιπόν, μας τώρα διαλυματούμεν και επιστρεφουά. Υπενθυμώ Σάββατο 3 Καμάρα. Ελάτε όλοι. Μια οικογένεια, μια μεγάλη παρέα, ελάτε εκεί. Και θα λέμε συνέχεια 29 Απριλίου το πρωί έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας είμαστε εκεί να δώσουμε αίμα. Πρέπει να μαζέψουμε πολλές μπουκάλες. Έρχεται καλοκαίρι, δύσκολο. Αχρίαστες νάνα να τις κάνουμε γιάχμα. Αλλά θα υπάρξει μεγάλη ανάγκη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δώσε, δώσε, δώσε μαέστρο, δώσε. Σκορπίσου. Εδώ είμαστε, ζούμε σου λέμε. Ζούμε τις στιγμές τις μεγάλες, τις ζούμε. Τις ρουφάμε το μεδούλι κανονικά. Όχι στην απεσιοδοξία, όχι στη μεμψημυρία, όχι στο ψυχοπλάκωμα. Αν όλο αυτό που έχει συνέβει, όλο αυτό που έχει συμβεί, τον τελευταίο μήνα και, περάσαμε το μήνα πλέον, σας κάνει να κλονίζεστε, σας κάνει να φοβάστε, σας κάνει να λιποτακτείτε, σας κάνει να απογοητευτείτε. Με γεια σας, με χαρά σας. Λάθος είναι αυτό. Πιο συσπυρωμένοι, πιο ενωμένοι, πιο τρελαμένοι. Χθες βγήκε και η εικόνα. Αυτό που σας λέμε όλες αυτές τις μέρες από πληροφορίες που έχουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπούν, μας ακούν και μας δίνουν κάποιες πληροφορίες. Όταν λοιπόν σας λέγαμε, χασκογελούν. Ο ένας βγάζει selfie, ο Χρυστοδουλόπουλος. Οι Βραζιλιάνοι μεταξύ τους τα λένε. Κανονικά πως είναι ρε παιδί μου στο προάβλιο να πούμε μιας γιορτής. Έτσι ακριβώς. Ήρεμα. Χωρίς να τους έχει τρομοκρατήσει κανένας. Τα γελάκια τους αυτά. Ο άλλος πίνει καφέ. Τα λένε και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Βγαίνει και ο Κομίνης, φυρίζει κιόλας. Πάμε να παίξουμε. Χειροκροτούν οι δικοί μας παίκτες. Πάμε. Και ο άλλος έρχεται, ρωτάει το σκορ και μόλις του λέει 1-0. Σαν να το χτυπάει ρεύμα το Δημητριάδη. Ανεμίζει τα χέρια. Σαν να πνίγεται στα βαθυπέλαγα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορείς να αρνηθείς την εικόνα. Δεν μπορείς. Αυτό είναι τέλος. Αδιάψευτος μάρτυρας. Ξεκάθαρα. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Αγοράκι μου. Έλα. Αληθώς ο κύριος. Αληθώς. Τι. Καλά σοβαρά μιλά. Τώρα θα με. Πόσα χρόνια με ξέρεις. Τότε τι, αφού δεν. Πρέπει να μπαίνουμε κάθε φορά σε αμφισβήτηση, αδερφέ, αφού ξέρεις ότι. Όχι, βέβαια. Μα θέλω να πω το εξής. Οι Ιταλοί έχουν κάνει πάρα πολλά τέτοια. Και όχι μόνο οι Ιταλοί. Γενικά οι Ιταλοί, χρόνια μέσα στα κόλπα. Έτσι. Με τίποτα. Έπρεπε ο ίδιος ο Ρονάλντο. Αν μη τι άλλο, εγώ δεν λέω να το πετάξει έξω, δύσκολα. Μην πανηγυρίζει τουλάχιστον. Τον είδε στο Ζιντάν, φίλε. Το Ζιντάν τον είδατε. Τον είδε στο Ζιντάν. Έσκυψε το κεφάλι, σου λέει τι μαλαμπίπι τώρα. Ξεφτυλιστώ εγώ. Να ξεφτυλιστώ. Τελείωσε. Έσκυψε το κεφάλι, κατάλαβε τι έγινε. Δεν το δίνει εκεί. Είναι γαυροπέναλτι αυτό, φίλε. Τέλος, δεν είναι. Δεν θέλω έτσι, φίλε. Γιατί, δεν θέλω. Δεν θέλω. Ξεκάθαρα. Ακριβώς. Τεράστια. Πω.
Λίγο αυτή η ομάδα θέλει, ρε φίλε. Δηλαδή, λίγο. Με έναν δυο σημαντικούς παίχτες το καλοκαίρι, θεωρώ ότι θα μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Έτσι, εγώ που δεν είμαι ήδη, το λέω, το ξέρω, το ξέρεις, το μπάσκετ δεν είναι το φόρτε μου. Και το λέω συνέχεια. Αυτό που μου είπαν ότι έχει πολύ καλή ομάδα το Λαύριο. Άκου να πω κάτι που το κρατάω εβδομάδες, ας πούμε, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε και γραμμές. Εμένα από όλη αυτή την ιστορία, εκείνο που με έχει συγκλονίσει, είναι μια μαρτυρία του παίκτη του Αστέρα Τρίπολης. Για πες. Που είπε μετά το μάτς, μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ, ότι κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ και κάναμε χαρούμενη όλη την Ελλάδα. Έτσι είπε. Μάλιστα. Είναι. Μα όχι, δεν είμαι. Παναθηναϊκός σου λέει, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, δεν χάρηκαν. Χάρηκαν, φίλε. Τελείω. Τη υπεράσπιση του Βάζελου. Ναι, α, αυτό. Να, αυτό. Εννοείται. Εννοείται. Α, νόμι, τρόμαξα. Τρόμαξα, αδερφέ. Τρόμα. Όχι τη υπεράσπιση. Να μην περάσει αυτό το σκάνδαλο και να πάει να παίξει. Να πάει να. Α. Χθες πάλι χάσαν το δρόμο, αδερφέ. Δεν βγαίναν τα κουκιά. Τελευταία στιγμή βλέπεις με νύχια και με δόντια να κρατήσουν το Βάζελο. Ακριβώς. Ένας λόγος που δεν έχει περάσει μέχρι τώρα είναι και ο ΠΑΟΚ. Να ξέρεις. Αυτό. Αυτό. Εντάξει. Μα βλέπεις, ρε. Συστρατευμένοι όλοι, όλοι. Το είπαμε. Το είπαμε, Γιάννη μου, Γεωπόνε μου, είδες τι. Τελειώνει το μάτσο Μελισανίδης, έχει σφάξει το Βάζελο και βγαίνει και λέει τι. Πρέπει να μείνει στην κατηγορία ο Παναθηναϊκός, λέει. Μεγάλο, αλήθεια ρε φίλε. Κανονιάζει, με πιστολιάζει όποιον έχει και μιλάει ελληνικά και όχι μόνο και να τον κρατήσει στην κατηγορία. Γιατί οι πολυεκατομμυριούχοι του πλήρωσαν. Δεν πλήρωσαν, γιατί να μην πέσει ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Τζουμουσού, αδερφέ μου, ΠΑΟΚ, ενίος. Και το Σάββατο εκεί. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Γιάννη. Πάμε παρακάτω. Ναι! 23-10-287-888. Τα φιλιά μας στη Γερμανία. Τι να σε πολύ. Στο τέλος η Γερμανίδα. Λες να το πάρει πάλι ο Γεροπαπούκας. Γεια σου, Κανάρι. Με τα ωραία σου φίλε μας κολλάς πρωί-πρωί. Τι δεν είναι παλιόπαιδο. Λέει ο Κρυσπορουμπάμπου, έκλεισε η ΑΕΧ. Με χ. Το νέο κέντρο προετοιμασίας για το καλοκαίρι θα γίνει στη Disneyland με ώρες παρουσίας στο τρενάκι του τρόμου. Τα είπατε υπέροχα χθες. Καλημέρα στην κούλα την Ισαΐδου. Γεια σου κούλα μου. Γεια σου Νίκο Παπαδόπουλε. Γεια σου πατρινό Παοξάκι μου. Καλημέρα σε όλους τους Ανέστη. Και εγώ θέλω ο περσινός τελικός να επαναληφθεί από το 83 με εκτέλεση πέναλτι από τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραίο. Επειδή έχουν κάνει σημαία τους δύο πράγματα. Ένα. Του Ίβιτς λέει την περίπτωση στη λεωφόρο, τρώει δηλαδή ο άλλος γεμάτο κουτί μπύρας, του ανοίγουν το κεφάλι και πρέπει να μπει να συνεχίσει, έτσι να μην συμβαίνει τίποτα. Ισοσκέλισαν και έβαλαν στην ίδια ζυγαριά ανοιχτό ρολό χαρτοτενίας με μία κούτα μπύρας γεμάτη. Σωστά, σωστά. Πείτε μου λίγο, στα γήπεδα της Λατινικής Αμερικής όταν μπαίνουν μέσα οι ομάδες τι πετάνε, αυτά τα χιλιάδες κουτιά μπύρας ή χιλιάδες χαρτιά. Α, εντάξει, οκ. Okay. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο που λένε συνέχεια είναι ότι ναι, αλλά πέρσι το τελικό offside. Offside, το είπαμε κι εμείς. Οκ. Okay. Πριν έχει γίνει κεφαλοκλείδωμα στον Κρέσπο, είναι πεναλτάρα που την κάναν και αβαβά τα κανάλια. Ναι ή όχι. Άρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Γεια σου, κούλι, φιλιά. Στη Στοκχόλμη, καλημέρα από Στοκχόλμη σε όλα τα σπρώμαρα αδέρφια πανταχού. Ούτε Γιουβέντους, ούτε Ρεάλ, ούτε Ρώμα, ούτε τίποτα. Μόνο ΠΑΟΚ. Σωστός. Έτσι λέμε για να περνάει η ώρα, αδερφέ. Γουστάρουμε και την ωραία μπάλα. Και δεν γουστάρουμε την αδικία. Τώρα, το ότι πάλι χθες αδικήθηκε η ομάδα με ασπρόμα βαραριγέ είναι μια σύμπτωση. Αλλά δεν θέλω. Δεν γουστάρω έτσι.
Η απόβαση. Γεια σου Χριστάρα μου. Να σε καλά, στην Άωσα τα φιλιά μας. Η απόβαση πριν τη Δευτέρα με τίποτα. Γιατί η Δευτέρα είναι η τελευταία καταληκτική ημερομηνία για να στείλουμε τα υπόλοιπα υπομνήματα. Να τα λάβει υπόψη του. Καλώς είναι που θα υπάρχει αυτό το διάστημα των ημερών να καθίσουν να μελετήσουν το βίντεο με την ησυχία τους. Είναι ξεκάθαρο, ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η. Ρε σύ, λέει, γιατί δεν κληρώνεις γραμμές. Όποιος κερδίζει να τον μπαίνεις τηλέφωνο να μην περιμένουμε. Ζούμου σου λέει ο Χρήστος από το Ανόβερο. Εντάξει παιδιά, μπλοκάραν όλα πάλι σήμερα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τη γιαγιά μην ξεχάσεις, λέει η Μαρία. Τακτοποιήθηκε ήδη με την κυρία. Όταν λέμε κάτι, ξέρετε, είμαι σε αυτά, είμαι περίεργος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φύγει το CD κανονικά με ταχυτικά. Γεια σου Αλέξη Ελευθεριάδη. Καλημέρα Κωστή και Ζουμουσάκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο respect σε εσένα Κωστή που έτρεξε να εξασφαλίσει και να μας στείλει τη φανέλα με τις υπογραφές των παικτών για φιλανθρωπικό σκοπό. Μεγάλος μάγκας. Εντάξει, οκ. Okay. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Το καθήκον μας κάναμε. Τιμή μου που στο σύνδεσμό σας, δίπλα στους δικεφάλους, δίπλα στα εμβλήματα, έχετε και το Ζουμουσού. Αυτό είναι για μένα η μεγαλύτερη χαρά. Όλα τα άλλα τρέξαμε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και από αέρος τον Πέτρο, το φίλο μας στην μπουτίκ που έτρεξε. Εγώ δεν έχω την δυνατότητα, ούτε έχω παρτίδες με παίκτες, ούτε έχω παρτίδες με τους φροντιστές της ομάδας, ασχέτως που ο καημός μας μέρα νύχτα είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά χωρίς την μεσολάβηση του Πέτρου, που έδωσε τη φανέλα να μαζέψει τις υπογραφές και να φύγει στην Κύπρο, στη Λάρνακα, για φιλανθρωπικό σκοπό, τίποτε δεν θα ήταν εφικτό. Άρα τα πολλά ευχαριστώ πηγαίνουν εκεί. Αλίμονο. Γεια σου Θοδωρή Ανδρούτσε μου. Βεβαίως, συμφωνώ για τους τρεις αρχηγούς. Μεγάλοι. Στίβεν Τζέραρτ, τεράστιος. Φρανσέσκο Τότι, τι να λέμε τώρα. Και Τζιαλουίτζι Μπουφόν. Λες τρεις που δεν παράτησαν τις ομάδες τους. Ο Στίβεν Τζέραρτ είχε προτάσει και να πάει και στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελώνα και στη Μίλαν και παντού. Έμεινε πιστός στη Λίβερπουλ μέχρι τελευταία στιγμή ο αρχηγός. Μεγάλη υπόθεση. Το ίδιο ο Φρανσέσκο Τότι επίσης. Τρώνε εκατομμύρια να φύγει από τη Ρώμα. Έμεινε μέχρι τέλους. Το ίδιο ο τεράστιος, ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας ίσως όλων των εποχών. Ο Τζιαλουίτζι Μπουφόν που όταν έπεσε η ομάδα του στη Β' Εθνική δεν την απαρνήθηκε. Έμεινε εκεί μαζί με τον άλλο τεράστιο, τον εμβληματικό, τον Αλεσάνδρο Ντελπιέρο και τον Έντβετ. Μείναν αυτοί οι τρεις πιστοί. Παίξαν στη Β' Εθνική. Δεν κοιτάξαν να λακίσουν από το καράβι. Και αυτό τους κάνει ξεχωριστούς και μεγάλους. Ασπρόμερες πω καλημέρες από Μύκονο. Γεια σου Παναγιώτη Τσακαλίδη. Πρόσεχε εκεί στη Μύκονο, πρόσεχε! Λοιπόν, μεγάλες στιγμές κύριοι. Πολλοί λένε τον Ρονάλντο στριμμένο και αχώνευτο, αλλά σεβάστηκε πλήρως το μεγάλο αντίπαλό του. Αυτά δεν τα δούμε ποτέ στα ελληνικά γήπεδα. Δυστυχώς, σεβασμός απεριόριστος και στους δύο. Δεν ξέρω τι σεβασμός. Θοδωρή μου, εγώ τον είδα να πετάει τη φανέλα, να πανεγυρίσει σαν τρελός και τέτοια. Τον Ρονάλντο χθες. Γεια σου, Ηλία Σταφυλίδη μου, σου λέμε και απόφαση δεν παίρνουμε και έλκος και το έλκος μεγαλώνει, λέει. Καλημέρα από Ασπρόμερη Σουηδία και Χέλσιμπορκ. Γεια σου, Λάρη Καρακίτσο. Φιλιά σε όλα τα παιδιά, όπου και να βρίσκεστε, όπου και να μας ακούτε. Υπάρχουν αναρτημένα και στο zoomusu.gr τα βιντεάκια από την χθεσινή εκδίκαση. Οι φωτογραφίες στον Κομίνι να σφυρίζει, τους παίκτες δικούς μας να χειροκροτούν, το Δημητριάδη να ανεμίζει τα χέρια και να μην βγαίνει. Όλα υπάρχουν και στον αθλητήριο, εκεί στην ομάδα μας, αλλά και μέσα. Γεια σου, Καρντάση μου στην Πάτρα, γεια σου, Νεκταράκο μου. Καλά, ρε Τζιαλουίτζι, 40 χρόνια στα γήπεδα δεν έμαθες πώς αλλάζουν μια απόφαση διαιτητή. Μάθε μπαλίτσα από τον Άρχοντα, υπογραφή Μπάρκας, λέει ο Κολομπάμπουε. Γεια σου, Βαγγέλη Παρατσουκίδη, Χρυσός Ανέστη, ρε Παοκάρα, λέμε και κάθε πίκρα και με χαιρετίσματα σε όλους. Χλάτς, χλούτς, Ζουμουσού. Δεν ξεχνάμε ποτέ, ντουλάρα. Πήγες να παραλάβεις το δώρο σου που είχαμε κληρώσει μέσα από το Facebook. Εσύ δεν ήσουν, αν θυμάμαι καλά. Ο Λάρη λέει, βγήκε το βίντεο από τα αποδυτήρια, έχει τον Παπαγιανόπουλο και τον Αυλονίδη. Τρομοκρατημένοι οι παίκτες, κύριε Πρόεδρε. Αφού γελάνε, λέει, τα μαρασμένα. Από το φόβο τους, κύριε Πρόεδρε. Έτσι είναι. Χρήσα μου. Ναι, ο Βαγγέλης είναι. Βαγγέλη, πήγες, θα πάρεις το δώρο σου που είχαμε κληρώσει. Να πας να πάρεις το δώρο σου. Τι είχαμε κληρώσει τότε, τάμπλετ, είχαμε κληρώσει φωτογραφική. Ούτε θυμάμαι, παιδιά. Θα ξαναέχουμε τέτοια δώρα. Μόλις κλείσουμε τα 11.000 μέλη αυτή τη φορά. Μέσα σε λίγες μέρες. Από τα 10.000 φωτογραφική. Μπράβο ρε Χρύσα, καλά που είσαι και εσύ, γιατί εγώ έχω κάψει φλάντζες. 10.852 είναι τα μέλη στον αθλητήριο. Μόλις κλείσουμε πάλι ξανά στρογγυλό νούμερο στους 11.000, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχω πει κι άλλες φορές. Αυτή είναι η ομάδα μας. Εδώ, σεβαστείτε εσείς που είστε άλλη ομάδα και μπαίνετε.
την διαφορετική άποψη. Εμείς δεν βάζουμε ούτε φίλτρο, δεχόμαστε και τη δική σας άποψη. Θα σέβεστε αυτό που αγαπάμε. Πάμε, πάμε να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές γιατί με την μπάρλα μου. Ναι! Καλημέρα! Καλό στο παιδί! Καλό στο παιδί! Τι κάνεις, καλά, μάγε που είσαι! Ωραία, θα πεις τώρα, Σκιούπης Νικόλαος ο μάγος της Καλάστρας. Το λέω εγώ. Είδες, ε, μάγος είμαι! Ναι. Θα το γδέρνανε, μάγε. Ας, εντάξει, ωραίο είναι αυτό σαν εικόνα. Εγώ αυτό θα έκανα, ας πούμε την αλήθεια. Είναι πολλά τα λεφτά. Γεια σου, μάγε. Πάμε, ναι. Πέσαμε, πρέπει να φύγω κιόλας. Πρέπει να φύγω κιόλας. Δυο ημερομηνίες τα λέμε συνέχεια. Σάββατο, 14 Απριλίου. 3 η ώρα, καμάρα, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, γέροι, νέοι, όλοι εκεί, ειρηνικά. Πρέπει να είναι τεράστιο, πρέπει να είναι εκοφαντικό το μήνυμα. Πρέπει να είναι απόλυτα γνήσια παοξίδικο το παρόν μας εκεί. Να δώσουμε βροντερό παρόν, να σταθούμε δίπλα στην ομάδα μας, να διατρανώσουμε την άποψή μας, να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για αυτό το εφιαλτικό 40ήμερο που μας επιφύλασαν, εκεί που πηγαίναμε όμορφα και ωραία, άξια να πάρουμε το πρωτάθλημα που μας χαλάσαν τις νύχτες μας, τις Κυριακές μας, τα στομάχια μας, που μας πήραν την ηρεμία μας. Να μας νιώσουν πρέπει, ξεκάθαρα, το Σάββατο θα πρέπει να μας νιώσουν, να ακουστεί η φωνή μας. Να τρομάξουν με την εικόνα που θα δουν, ξεκάθαρα. Και 29 του μηνός Απριλίου θα είμαστε εκεί για να δώσουμε το αίμα μας έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας. Είναι η 14η αιμοδοσία μας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Χορηγός δεύτερης ώρας. Υπέροχα κρεατικά τρώτε εκεί. Νούμερο 1. Όποιος πήγε, παιδιά, έμεινε ενθουσιασμένος. Αν δεν έχετε πάει, χάνετε. Αν είστε λάτρης καλής κουζίνας και γουστάρετε κρεατικά, τι παντσέτα, τι τα κοψίδια του, τι τα σουτζουκάκια του, τι τα παϊδάκια του, τι η παντσέτα του, τα πάντα όλα. Τα πάντα υπέροχα. 705-750. Και βέβαια, μια φορά και ένα καιρό, παιδική κατασκήνωση στη Νέα Σκιώνη, χορηγός δεύτερης ώρας. Ενημερωθείτε στην Αριστοτέλους 22, κάντε ένα έτσι κλικ. Μπείτε γιατί μπορεί τα παιδιά σας, δεν ξέρω τι γίνεται με ανεργία, με ένσημα αυτά, εκεί θα ενημερωθείτε. Μπείτε να ρωτήσετε πώς μπορούν τα παιδάκια να πάνε 15 μέρες στον παράδεισο. Υπέροχα στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, τα προσέχουν σαν τα μάτια τους οι άνθρωποι με εκπαιδευτικά προγράμματα. Να κοινωνικοποιηθούν, να ενταχθούν, να κάνουν φοβερές παρέες. Όποιος έχει πάει κατασκήνωση πιτσιρικάς, καταλαβαίνει τι λέω. Ευχαριστώ τον Χρήστο Κιώση που για σήμερα δωρικού ρυθμού κολώνα στάθηκε αγέροχος ενώ λισομανούσε ο άνεμος και το χτυπούσαν τα κύματα στο πρόσωπο. Δεν λύγησε καθόλου. Δεν έκανε ούτε μορφασμό, κυρίες και κύριοι, και οδήγησε την κονσολιέρα του σε απάνεμα ύδατα. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου, που και σήμερα δικαιολόγησε την παρουσία σου. Κασκορσέδες βγαίνοντας δεξιά. Τσάτ ήταν στο μικρόφωνο. Μην ξεχνάτε αυτό που λέμε συνέχεια. Ζούμου σου. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι ζούμε με το μεδούλι μας, με όλο μας το είναι. Την κάθε στιγμή τη ρουφάμε. Μας γεμίζει εμπειρίες, μας γεμίζει με εικόνες, με παραστάσεις. Και δεν κολώνουμε, δεν μασάμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι, δεν λυγίζουμε, δεν κλονιζόμαστε. Άιντε, 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 πάμε, πάει, 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 πάει.